Hello people, έχω γυρίσει από τις πολυήμερες διακοπές μου σε Αθήνα, Λάρισα και αυτά βασικά. Είναι το πρώτο βίντεο που γυρνάω από όταν γύρισα, μπορεί να έχετε δει σε άλλα ένα-δύο βίντεο, αλλά αυτά ήταν γυρισμένα, ξέρεις. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα ένα FIFA βίντεο μια εβδομάδα μετά ή μια μισή. Μια μισή εβδομάδα μετά από το τελευταίο νομίζω. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα, σήμερα θα κάνουμε claim τα rewards από το Food Champions που παίξαμε πριν μια μισή εβδομάδα. Και ό,τι άλλα rewards μπορεί να έχω, δεν ξέρω, μπορεί να έχω χάσει και ένα reward, νομίζω δεν τα χάνεις, τα βάζει κάπου. Και θα πάρουμε έναν παίκτη τον οποίο μου έχετε σπάσει τα ρεύματα. Θα πάρω, εντάξει, βέβαια και εγώ θέλω να τον πάρω φυσικά. Είναι από τις καλύτερες κάρτες που θα έχουμε πάρει για την ελληνική squad. Παρόλο που πολλοί μου λέτε να αφήσω την ελληνική squad και να ασχοληθώ μόνο με την καλή, δεν μπορώ να αφήσω αυτόν τον παίκτη. Μη λέω πολλά. Πάμε να περάσουμε στο FIFA και θα δούμε τι θα κάνουμε, παιδάκια μου. Let's start with Food Champions Rewards. Τελικά δεν είχα παίξει παραπάνω, εν τέλει, όπως είχα πει ότι θα έπαιζα. Οπότε έχουμε μικρά rewardζάκια. 2 premium gold pack και 3000 coins και 500 qualification από αυτά. Και από τα division rivals έχουμε rewards. 32.000 coins. Ή 2 jumbo premium gold pack και ένα mega pack. Τι είναι πιο worth? Να το ρισκάρω. Όχι, να πάρω 32.000 coins, δεν γαμιέται. Πάρα πολύ ωραία, rank 3 είχαμε βγει, 65 champions τέτοια. Και πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα packs, έχουμε και ένα jumbo premium gold pack άλλο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάμε να ανοίξουμε λίγο τα πρώτα τα απλά, τα πληβία premium gold packs και μετά να πάμε στο καλό. Θα έχουμε καθόλου pack luck σήμερα λέτε, για να δούμε. Για να δούμε. Όχι, το πρώτο pack δεν είναι αυτό που θέλουμε, Mariano, πουλο, πουλο, πουλο. Πάμε και το δεύτερο κανονικό premium gold pack, να δούμε τι έχουμε. Τι θα μας δώσεις μικρούλι, όπ, έχουμε board τουλάχιστον, πάμε. Okay. Δεν νομίζω να πάει για τίποτα, to be honest. Κοίταξε, πάει 3000 κάτι, μπορώ να το βάλω 3200 περίπου και να το πουλήσω, οπότε ας κάνουμε αυτό, δεν γαμιέται, ό,τι πάρουμε καλό είναι. Η άλλη προφανώς, quick sell λουδίνια, φύγατε όλοι σας. Και πάμε και στο τελευταίο jumbo premium gold pack, για να δούμε τι θα μας δώσει και αυτό, 24 items λέει έχει. Α, κανονικό jumbo premium gold pack πρέπει να είναι. Τι έχουμε? Τι έχουμε? Οκ. Δεν είχαμε πάλι pack luck. Νομίζω έχουμε πάρα πολύ καιρό να τύχουμε κάτι καλό από pack. Αρχίζω να απογοητεύομαι. Πιστεύω ότι δεν θα ξανατύχω ποτέ ξανά τίποτα καλό. Α, είναι untradeable ρε μαλάκα. Η σίγουρη μεταγραφή που θα κάνουμε σήμερα είναι η μεταγραφή που μου έχετε στείλει πιο πολλές φορές από οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή, ξέρω εγώ. Και είναι η καινούργια κάρτα του Βιερίνια. Αυτός ο Βιερίνια παίρνει συνέχεια informs και θα πρέπει συνέχεια να τον αναβαθμίζουμε. Οπότε θα βάλουμε να πουλήσουμε αυτό το Βιερίνια, τον οποίο τον είχαμε πάρει για 26 χιλιάρικα. Πόσο λες να πάει τώρα? Πιστεύω για 21,5 χιλιάρικα, ας πούμε, μπορούμε να τον σπρώξουμε. Ώστε να βγάλουμε τουλάχιστον τα μισά λεφτά και να πάρουμε τη νέα κάρτα του Βιερίνια, η οποία κοστίζει γύρω στα 40 νομίζω. Αλλά η κάρτα αυτή είναι πραγματικά απίστευτη. Από τα πιο μεγάλα διαμάντια νομίζω στην ομάδα θα είναι αυτή η κάρτα. Είχα χάσει το μυαλό μου γενικά όταν είδα αυτή την κάρτα ότι βγήκε, ρε παιδί μου, και λέω τι στάτη είναι αυτά, ξέρω εγώ. Γίνει λίγο τη πουτάνα με αυτό. Δεν πάει πιο ακριβά, ρε, αλλά 27 χιλιάρικα πάει. Δεν χάνω καν λεφτά σχεδόν. 25 χιλιαρικάκια. Βιερίνια καινούριο, 84. Τρελή κάρτα. Τρελά stats, 85 pace, 85 shooting, 85 passing, 88 dribbling, 79 defending, τρελή κάρτα για την ελληνική squad. Α, και πουλήθηκε ο άλλος Βιερίνια, οπότε στην ουσία χάσαμε 5.000 coins για αυτή τη μεταγραφή, δεν χάσαμε τίποτα, έχουμε πάλι 100.000 coins, που αυτό σημαίνει ότι μιας και λίγο καιρό θα κάνουμε και μια ακόμα μεταγραφή, μπορούμε να κάνουμε μια από τις μεγάλες μεταγραφές και έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να πάρουμε έναν από τους πολύ καλούς παίκτες που έχουμε κοζάρει. Νομίζω ότι μπορώ να πάρω Griezmann. Θα πάρω Griezmann 60 χιλιάρικα, ρε μαλάκα, να πάω να γαμηθεί, τον αγοράζω σήμερα, να τελειώνουμε, να φεύγει από τα transfer targets μας, να πούμε, να είμαστε έτοιμοι. Δύο μεταγραφάρες σήμερα, θα τους δοκιμάσουμε και τους δύο, θα παίξουμε ένα match με την κάθε squad για να δοκιμάσουμε και τους δύο αυτούς παίκτες. Ο Μπενζεμά έπαιζε πολύ καλά, θα βάλω στη θέση του Λαγκαζέτ. Okay, θα παίζει εκεί, θα το δούμε όμως αυτό. Έχουμε και ένα match στο Ρονάλντο, οπότε λοιπόν δείτε τι σήμερα θα κάνουμε. Επειδή έχει και ο Ματουιντή μια κόκκινη κάρτα, θα παίξουμε το πρώτο μας match με την ελληνική squad να δοκιμάσουμε το Βιερίνια. Και θα βάλουμε το Ματουιντή στις αλλαγές ώστε να φύγει κόκκινη. How smart am I? Και πάμε να παίξουμε ένα ματσάκι με την ελληνική και με τον ολοκένουργιο φρέσκο as fuck Βιερίνια. Νομίζω από τις πιο γαμάτες κάρτες που έχω στη squad μου. Αν όχι η πιο γαμάτη. Και έχουμε απέναντί μας μια αγγλική squad. Εντάξει. Έχει χάσει πάλι και δεν το ξέρει. Θέλω να πατήσω πολλές σουτάρες με Βιερίνια, δεν ξέρω. Μετά τον goal με τον Πανετολικό, που νομίζω είναι και ο λόγος πήρα αυτό inform, θέλω να δοκιμάσω αυτή την κάρτα πόσο σουτάρα θα έχει. Λοιπόν, δες εδώ τώρα πώς θα βγει η επιθεσάρα εδώ πέρα. Περιμένεις εκεί, στρώνεις εκεί. Λιβάγια. Λιβάγια, έλα, έλα, Λιβάγια. Εκεί στον Ποντένισε. Ποντένισε μπαίνει στην περιοχή σουτάρα. Ποντένισε δεν μπορεί. Πιέζουμε όμως, πιέζουμε, έρχεται.
Όχι, 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 όχι ρε φίλε, έγινε μαλακία. Κατά λάθος έγινε αυτό το πέναλτι. Έγινε εντελώς κατά λάθος αυτό το πέναλτι. Είχα ήδη την άμυνα και απλά μετά έπεσα πάνω του κατά λάθος. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Whatever, whatever, δεν πειράζει. Το αντιμετωπίζουμε σαν να μην έχει μπει ποτέ. Σαν να είμαστε στο 0 και πάμε πιέζουμε κατευθείαν. Ακπομ μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ακπομ. Έλα Ακπομ, σουτάρει ο Ακπομ. Όχι ρε μαλάκα. 7-1 προβλέπω, 7-1 είναι το μάτς αυτό. 7-1. Μαλάκα! Επίσης ξέχασα εντελώς να βγάλω τον Καρνέζη, να βάλω Ναβάς που τον έχω για Super Sub εδώ. Πάμε λίγο τον Ναβάς μέσα, δεν ξέρω πόσα συμβόλαια έχει ακόμα, αλλά δεν έχει και πολύ σημασία. Έλα λίγο να βρίσκουμε χώρους, έλα, 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 έλα! Βιερίνια, καθόλου εσκεμμένα δεν πάω την μπάλα στο Βιερίνια. Καθόλου δεν γαμνιέται το FIFA, καθόλου. Νάτο, Φορτούνι, Σάκπομ, έλα ρε, έλα ρε, έλα ρε, έλα ρε, σούταρε το. Όχι ρε μαλάκα. 1-0 χάνουμε στο μήχρονο. Δεν σημαίνει όμως αυτό πολλά. Βρε γαμώ την καταδίκη μου. Τώρα θα γυρίσουν όλα. Ο Βιερίνια ακόμα δεν έχει κάνει την εμφάνισή του. Η αλήθεια είναι. Τώρα περιμένουμε να τη δούμε. Βιερίνια στο δεύτερο σε θέλω να πούμε τούμπανο, έτσι. Φορτούνι στο σουτ κοντράρι. Φορτούνι πάρ την γαμώ. Σάμαρης. Λιβάγια. Στον Ακπομ. Όχι, ό,τι να έκανα εκεί. Ό,τι να έκανα. Φύγε, 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 φύγε. Φύγε, 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 φύγε βρε Σούγκαρσον, φύγε. Έλα ρε μαλάκα Ναβάς και εσύ, σιγά το σουτ που έφαγες. Λοιπόν, όχι, 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 όχι. Αυτό το μάτς δεν υπάρχει περίπτωση να το ιτηθούμε. Δεν είναι από αυτά τα μάτς που δέχομαι ήττα. Κατάλαβες, είναι από αυτά που ξέρω ότι θα γυρίσουν σιγά σιγά. Οπότε απλά δώστε του λίγο χρόνο να οριμάσει. Λίγο χρόνο θέλει. Όχι. Έλα ρε μαλάκα Ναβάς, τρίπιο χέρι. Τα έχεις φάει όλα ρε μαλάκα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το γυρίσουμε. 4-3 θα βγει. Ρε πούστιδες. Όχι, όχι. Ρε μαλάκα, μα το θε... Στα τρία γκολ που έχει φάει ο Ναβάς είναι λες και προσπαθούσε να τα φάει ρε μαλάκα. Είναι λες και προσπαθούσε να τα φάει. Έπεφτε σαν τον καθυστερημένο, έπεφτε κάτω απλά έτσι. Έπεφτε κάτω, γκρεμιζόταν απλά. Δεν προσπαθούσε να πάει για την απόκριση, απλά γκρεμιζόταν κάτω. Είναι λες και κορόιδευε την ομάδα, ξέρεις, λες και τον είχαν πληρώσει ας πούμε. Εγώ στα έλεγα. Λέγε ρε Λαμπρινή. Δεν υπάρχει εκεί έξω. Δεν υπάρχει. Και προτιμώ γιατί η δική μας να παλέψω. Να παλέψεις. Μην εδώ, μη φεύγεις έτσι, βιαστικά. Βιαστικά. Όχι, όχι άλλο, όχι άλλο, όχι άλλο. Τι έγινε ρε Ναβάς, έκανες την πρώτη σου απόκρουση. Πώς ήταν η εμπειρία, ήταν ωραίο να κάνεις απόκρουση. Ναι, καλά. Οπ, οπ. Ναι, καλά. Καλά. 5-0. Καλά. Ο Ναβάς φταίει όλα τα γκολ. Μέχρι και το πρώτο το πέναλτι ο Ναβάς φταίει παρόλο που δεν ήταν μέσα. Δεν γίνεται. Αυτό το match είναι άδικο. Είναι στημένο από την EA να το χάσουμε. Έχουν βάλει τον Ναβάς να τέτοιο. Έχουν βάλει τα σουτ μου να από εκεί. Δεν γίνεται αυτό το match. Γαμώ το σπίτι μου, γαμώ. Θα το φάμε γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Ναβάς έχει γίνει ξεφτύλα το μάτς. Δεν ξέρω πότε πήγε από το 1-0 στο 6-0. Η αλήθεια είναι δεν το πολύ συνειδητοποίησα. Και θα υπάρξει τώρα το κλασικό σχόλιο. Υπάρχει σε αυτά που θα μου πούνε: εντάξει, ναι, Καρπούζη, τι βάζει αυτό το μάτς αφού δεν ήταν καλό και δεν κέρδισε. Παιδιά, πρέπει να υπάρχει αντικειμενική προσέγγιση. Βάλτο. Επιτέλους! Επιτέλους! Ποιος το έβαλε να τον φιλήσω στο κούτελο? Ποιος το έβαλε? Ο Φορτούνης. Μπράβο, Φορτούνη, να σου φιλήσει το κούτελο. Επιτέλους μπήκε η μπάλα μέσα μας στα δίχτυα να πούμε. Θα μου βάλει και ένα 7ο. Οχ, του έκανα φάουλ. Δεν έπρεπε. Βασικά, αν μου βάλει 7ο, βγαίνει και η προφητεία μου που σα είχα πει ότι θα βγει 7-1. Οπ, δεν το έβαλε. Είσαι χαζός, δεν θα πιάσει το στοίχημα. Τέλος, 6-1. Καλή προσπάθεια ήταν, μπορώ να πω. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε. Εντάξει, καμιά φορά τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Γιατί σας βλέπω ήδη να γκρινιάζετε στα comments για το τι έπαιξα με την ελληνική squad. Πάμε λίγο τώρα στην καλή μας τη squad. Με τον Griezmann πλέον μέσα δίπλα από τον Benzema. Έχουμε και τον Ronaldo βέβαια, ο οποίος μπορεί να αλλάξει τον Benzema κάποια στιγμή μέσα στο match αν τα βρούμε σκούρα. Από fitness θέλουν λίγο η αλήθεια, είναι γιατί είμαστε στο 90. Θέλουμε να πάρουμε ένα win τώρα, δεν λέει έτσι. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα αποδώσει η πρώτη ακριβή μεταγραφή για αυτή τη squad ο Griezmann. Είναι ο πρώτος από τους 4 στόχους που είχαμε θέσει από την αρχή για αυτή τη squad. Όπα μαλάκα, όπα! Τι 89 rating κάτω chemistry και όλες οι κάρτες special να πούμε 3 icons. Μετά όλο το χάος. Όλο το χάος. Αλλά έχουμε Griezmann τώρα, οπότε στον μπούτσο μου δεν φοβάμαι καν. Λοιπόν, για να δούμε. Fekir. Στο Benzema. Για να δούμε. Να βρούμε λίγο τους χώρους μας. Griezmann. Στο Martial. Griezmann, το σου το Griezmann. Εντάξει, το έχω πιστέψει τώρα ότι και καλά επειδή είναι νέος θα κάνει κάτι φοβερό. Δεν πάει έτσι συνήθως αυτό. Griezmann, το σου το Griezmann. Γκόλο Griezmann στο 10-1-0 στον τεμπούτο του σκοράρι. Μετά από 10 λεπτά μες στο γήπεδο.
Πάρα πολύ ωραίο στάκι από τον Griezmann και 1-0. Καλή ευκαιρία δικέ μου. Είναι καλό να προσπαθείς παρόλο που ξέρεις ότι το έχεις χάσει. Να μην τα βάζεις κάτω δηλαδή. Griezmann, Fekir, Benzema, Dembélé, τη σέντρα εκεί κάποιος. Όχι, πρόλαβε ο Σέσνη. Fekir έφυγε. Έφυγε ο Fekir από το πουθενά. Πάει στο ατέτ. Βγαίνει στο ατέτ, θα τον κρεμάσει. Έλα, δεν μπορεί να τον κρεμάσει. Έλα, γρήγορα τη σέντρα. Όχι, ρε μαλάκα. Μπονούτσι. Στο Μαρσιάλ καταλήγουμε. Μαρσιάλ γυρνάει το σουτ. Όχι, κοντράρει και πάει στο τερματοφύλακα. Και νομίζω κιόλας ότι κάπου εδώ. Κάπου εδώ νομίζω λύγει και το πρώτο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι έχουμε χρόνο για άλλη επιθεσούλα. Για να δούμε. Τέλος. 1-0 στο ημίχρονο. Δεν είναι σκορ ασφαλείας, οπότε θα χρησιμοποιήσω το έξτρα χαρτί μου. Θα χρησιμοποιήσω το Ρονάλντο. Και θα παίξουν τώρα Ρονάλντο μαζί με Griezmann. Υπάρχει περίπτωση να χάσει με αυτό το δίδυμο μπροστά? Δεν υπάρχει περίπτωση. Βάζεις και ένα Κομάν αντί για Fekir, το κλασικό εκεί πέρα που κάνουμε την μπουστιά για την ταχύτητα. Και εξασφαλίζει το ματσάκι ένα 4-0, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ρονάλντο είναι και το τελευταίο του μάτσο Sloan, οπότε θα έχει και έτσι πολύ πείσμα, ρε παιδί μου. Θα λέει πρέπει να κλείσω με ένα ωραίο χατρικάκι. Δεν γίνεται. Προσοχή, 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 προσοχή. Κλείστε τον. Ρε μαλάκα, τον είχα κλείσει. Πώς πέρασε το σουτ από εκεί? Oh god. 4-1 δηλαδή, όχι 4-0. Εντάξει, δεν γαμιέται. Griezmann στο Ρονάλντο. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Περνάει ο Ρονάλντο, ωραία. Ωραία, και βρίσκει τον Griezmann. Griezmann στο ατέ, δεν μπορεί να το χάσει. Griezmann σουτάρει έξω. Μπορεί να το χάσει ο Griezmann. Γιατί ρε Griezmann όμως μπορείς να το χάσεις? Εκεί στο Martial. Σέντρα και φασούτ, σουτ, σου, έλα ρε μαλάκα, βάλτε το μέσα ρε Ματουίντι. Griezmann, λοιπόν πρέπει να παίξουμε ωραία εκεί πέρα. Εκεί βρίσκει τον Κομάν, Κομάν μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει τη σέντρα, έλα. Δικό μας είναι, βάλτο ρε μαλάκα Ρονάλντο. Σμπρόξει τη μέσα την πουτάνα. Ρονάλντο είναι το τελευταίο σου μάτς, δεν τελειώσει χωρίς γκολ ρε μαλάκα Ρονάλντο. Για σένα δηλαδή το λέω, για μένα, εμένα δεν με νοιάζει. Όχι, 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 όχι. Οπα, 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 οπα. Ρε μαλάκα, πώς περνάει γαμό την EA. Τα στείνει τα μάτσερ μαλάκα. Είχα δει ένα άρθρο τους προάλλες που έλεγε ότι η EA στείνει μάτσερ μαλάκα. Εδώ αποδεικνύονται όλα. Αυτά δύο μάτσερ ήταν στημένα να χάσει η ομάδα μου χωρίς λόγο. Τι πανηγυρίζετε, βρε χλεχλέδες. Με σας πετάξω τώρα δύο γκολ με τον Ρονάλντο γαμημένη στο 82 και στο 87. Και μετά δεν γελάει κανείς σας. Στο διάλο. Ματουιντί. Ντεμπελέ. Έλα. Κομάν το σουτ, ξανά το σουτ. Όπως να είναι πήγε, όπως να είναι πήγε, κόντραρε. Τι κάνει? Όχι, 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 όχι ρε μαλάκα, έχουμε φτάσει στο 85. Δεν γίνεται, αυτό το μάτς ούτε να το χάσουμε πρέπει, ούτε να βγει ισοπαλία πρέπει. Αυτό το μάτς πρέπει να το... Ρε μαλάκα, είναι στημένα αυτά τα μάτς. Πρέπει οπωσδήποτε να μην τα κερδίσω. Αυτό γίνεται. Έπρεπε οπωσδήποτε να μην τα κερδίσω. Πήρα δύο μεταγραφάρες. Πήρα ίσως τις καλύτερες κάρτες που έχω πάρει μέχρι στιγμής στις ομάδες μου. Και έφαγα πούτσα και στα δύο μάτς, ρε μαλάκα. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε σήμερα. Αυτό που έγινε σήμερα δεν έχει προηγούμενο, να ξέρετε. Ούτε επόμενο θα έχει. Την επόμενη φορά θα τους γαμάμε τα πρέκια με αυτές τις κάρτες. Ρονάλντο, κάνε κάτι στο μπουρδέλο. Griezmann, σουταρέτο. Βάλτο ρε Griezmann, βάλτο ρε μαλάκα. Μπας και τουλάχιστον βγάλουμε μια ισοπαλία και δεν ξεφτυλιστούμε. Γαμώ το σπίτι μου, γαμώ. Έλα γρήγορα, Ρονάλντο έφυγες. Ρονάλντο έφυγες, σουτ, δεν μπορεί το χάσεις, δεν μπορείς. Έλα πάμε, 3-2. Είμαστε μέσα στο παιχνίδι, μένει ένα λεπτό. Ένα λεπτό μας φτάνει. Φεύγουμε, προλαβαίνουμε. Άλλο ένα γκολ το προλαβαίνουμε, πάμε. Μαρσιάλ έχει φύγει, ανοίγει το Μαρσιάλ. Θέλει το τελευταίο γκολ η ομάδα μας. Έλα. Έλα, σουτ! Μιαου. Έλα ρε Griezmann, πάτα το μέσα το γαμίδι. Τελευταίο λεπτό να πάρουμε το χ. 9,2 του βάλε και όλο στον Griezmann το παιχνίδι ρε μαλάκα, δεν βλέπει μπροστά του. 14 τελικές, 9 on target και χάσαμε ρε μαλάκα και όλο είχε 9-6. Δεν γίνονταν. Αυτό μάτς ήταν στημένο από την EA να το χάσουμε, δεν υπήρχε τρόπος να το κερδίσουμε. Αυτό ήταν στημένο το μάτς, έτσι. Τι μου δίνεις τώρα, δεν τα θέλω αυτά που μου δίνεις. Μάλιστα, 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 μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί τα πράγματα σήμερα να μην πήγανε καλά. Μπορεί οι δύο καινούργιες μεταγραφές να μην φάνηκαν όπως θα έπρεπε, παρόλο το hype που είχαν και οι δύο τους. Αλλά την επόμενη εβδομάδα που θα τις ξαναπαίξουμε θα φανούνε. Να ξέρετε. Την Τρίτη, νέα βίντεο. Εδώ. Εδώ FIFA και όλες τις άλλες μέρες άλλα βιντεάκια. Ξέρετε γενικά τα κλασικά. Φιλιά πολλά να έχετε. Να προσέχετε. Να προσέχετε. Μουά!